Σε ορταστικούς ρυθμούς κινείται και σήμερα η ημέρα Δευτέρα του Πάσχα με τα εμπορικά καταστήματα να είναι κλειστά, ωστόσο τα καφέ και τα εστιατόρια στο κέντρο της πόλης και στο παλιό λιμάνι ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Από νωρίς το πρωί οι χανιώτες με σύμμαχο τον καλοκαιρό κατέβηκαν για καφεδάκι και βόλτα. Θα πάμε τα παιδιά μου να φάμε. Κάναμε μια βολτίσα, κάναμε το καφεδάκι μας. Έχει πάρα πολύ κόσμο, εντάξει, και ξένους και ντόπιου. Το λιμάνι των Χανίων είναι ένα πόλο έλξη για όλο τον κόσμο. Τέτοια ωραία μέρα, τόσο ωραίο περιβάλλον. Το λιμάνι είναι το κόσμημα. Των Χανίων είναι το στολίδι μα και πάντα ξεκινάμε από εδώ και βγαίνουμε προς τα έξω. Βολτίτσα. Βολτίτσα έχει όμορφο καιρό. Βολτίτσα. Όλοι μαζί οι οικογενειακά. Τέλεια. Έπειτα μια βόλτα εδώ πέρα με την οικογένεια για φαγητό προ το παρόν. Και μετά βλέπουμε. Απολαμβάνουμε τον ήλιο. Εάν και ο Βελία είχε χθε την τιμητική του, σε πολλέ επιχειρήσει εστίαση οι ψισταριέ στήθηκαν και σήμερα. Τα κάρβουνα άναψαν και το αρνίστριφο γύρισε στι σούβλε. Είδαμε κόσμο να έχει φτάσει στα χανιά και την κινητικότητα σχετικά αυξημένη. Στι μέρε τη μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρό ήταν ε, πάρα πολύ καλό και μα βοήθησε αρκετά πολύ και δουλέψαμε, νομίζω, όλα τα μαγαζιά υγειονομικού χαρακτήρα πολύ καλά. Ξένοι, ε, του αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι. Εντυπωσιάζονται αρκετά με τα θαλασσινά που δοκιμάζουν, ε, γιατί όντω δεν τα έχουν συνηθίσει στην πλειοψηφία των χωρών που έρχονται να είναι φρέσκα, αλλά εντυπωσιαστήκαν αρκετά με τα αρνιά και με τα, και με τα φαγητά τη ημέρα. Εν τω μεταξύ, αυξάνεται από αυτή την εβδομάδα και σταδιακά η τουριστική κίνηση στο νησί, καθώ μέρα με τη μέρα προστίθενται όλο και περισσότερε πτήσει τσάρτερ προ την Κρήτη. Το σίγουρο είναι ότι η εβδομάδα που έρχεται δεν θα είναι όπως η προηγούμενη και αυτό γιατί η τουριστική κίνηση θα αρχίσει να γίνεται όλο και πιο αισθητή. Μάλιστα φέτος αναμένεται νέο ρεκόρ στις αφήξεις τουριστών καθώς η σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι πέρσι.